Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή Σαρακοστή. Με χαρά υποδέχομαι σήμερα στο στούντιο της Πέλα Τηλεόρασης τον ενδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, διδάκτορα θεολογίας και συγγραφέα πατέρα Σιλιανό Μακρύ, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε μαζί να δώσουμε μια ορθόδοξη διάσταση παρατήρησης στα σημερινά δραματικά γεγονότα που περνάει η χώρα μας και όχι μόνο, και όλος ο πλανήτης, μέσα φυσικά από τις ρίσεις και τις προοράσεις των γεροντάδων της Ορθοδοξίας. Πατέρα Στυλιανέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα να συνομιλούμε μαζί μέσα από το ωραίο κανάλι σας. Να ευχαριστήσω, να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τον σεβασμιότο μειονάρχη σας, τον Μητροπολίτη Δέσης Πέλης Χελμοπίας, κύριο Ιωήλ, διότι βρισκόμαστε στα χωρικά του ύδατα. Στα χωρικά ύδατα του Αγίου Δέσης, πήρα βεβαίως την ευλογία του και την άδειά του για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον ελληνισμό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την πνευματική αναζήτηση μέσα από αυτόν τον σημερινό κυκαιώνα που διέρχεται η Ελλάδα και η Ορθοδοξία. Τελικά είδαμε πολλούς γέροντες να βλέπουν πράγματα πριν από αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια θα έλεγα, για το τι μέλη γενέστε και φτάνουμε στις σημερινές εποχές. Πρέπει να πιστεύω στις προφητείες, πατέρα Στυλιανέ. Θέλει πολύ προσοχή, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει πολύ προσοχή γιατί βγαίνουν πάρα πολύ, ειδικά στην εποχή μας που είναι εποχή μεγάλης έτσι αμφισβήτησης των πάντων και μεγάλης ανησυχίας και αβεβαιότητος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βέβαια, εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι είτε υπάρχουν οι προφητείες, είτε έχουν πει οι γεροντάδες πράγματα τα οποία θα βγουν αληθινά ή όχι, εν τούτοις βλέπουμε να υπάρχει μία κατάσταση πολύ διαφορετική από άλλες εποχές. Και να μου επιτρέψετε λίγο να σε διακόψω, προφανώς τελική μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπουμε και σε έντυπα τα οποία δεν είναι ορθόδοξα κανάλια, και σε κανάλια, ναι, έτσι, ναι. Βλέπουμε έναν αχταρμά προφητιών με μέλ και με αχαιολατρίες και αχαιοπληξίες κτλ. Τα οποία συνδέονται με την Ορθοδοξία, προφανώς πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Και αναμειγνύονται με την Ορθοδοξία και παρουσιάζονται έτσι με ένα ορθόδοξο προσωπείο, χριστιανικό προσωπείο, και παράλληλα από πίσω υπάρχουν, ας πούμε, προσωπικές ίσως απόψεις που μπορεί να είναι και λανθασμένες. Πρωτού ξεκινήσουμε με τις προφητείες, στο αμάξι σας ερχόμενοι σας είπα ότι η κυρίαρχη διαφήμιση των ημερών είναι η αχρήματη συναλλαγή. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που πηγαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσει και του δίνει μια κάρτα για να πάρει ένα γάλα. Και του λέει γάλα, ξέρω εγώ, με κάρτα για ένα γάλα. Και ξεκινάει αυτή όλη την απλοκή. Ίσως είναι το κυρίαρχο στοιχείο ότι προσπαθούν να μας βάλουν σε μια εποχή ότι τα πάντα θελέχονται μέσα από ένα μικροτσίπ, μέσα από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ναι, κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο έχω την γνώμη και σε αυτό συμφωνούν πολλοί. Δεν είναι σενάριο συνωμοσιολογίας αυτό το πράγμα, αυτή η άποψη. Έχω τη γνώμη ότι είναι σκεμμένα κάποια πράγματα και σχεδιαζόμενα εδώ και χρόνια. Είναι γεγονός ότι βιώνουμε μια κατάσταση, μια οικονομική κρίση. Και είναι αλήθεια ότι η οικονομική κρίση δημιουργεί ύφεση. Και η ύφεση έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές την κοινωνική αναταραχή. Η κοινωνική αναταραχή πολλές φορές δημιουργεί πολιτιακή ανομαλία. Η πολιτιακή ανομαλία και η πολιτική, ας το πούμε έτσι, ανομαλία σε μια χώρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι γειτονικές χώρες να θέλουν να εμπλακούν σε πόλεμο με αυτή τη χώρα. Υπάρχουν τα συμφέροντα των ισχυρών. Οι μικρές χώρες μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι. Όλα αυτά συνθέτουν ένα puzzle, το
το οποίο αν το αποκωδικοποιήσουμε θα μπορέσουμε ίσως να βρούμε ποιος είναι ο σκοπός, που είναι να έρθει αυτός ο οικονομικός έλεγχος. Το λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ότι θα σας επιβάλλουν ένα δυσβάστατο εξωτερικό χρέος. Είναι πραγματικό το χρέος, εν πάση περιπτώσει. Ας δεχθούμε ότι είναι πραγματικό το χρέος. Και για τον κόσμο που δεν το ξέρει, πατέρα Στυλιανέ, ναι, ο Γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε το 1994, έτσι να μην νομίζει ότι... Ναι, καμία σχέση, δεν υπήρχε τότε. Στη σημερινή εποχή. Ήμασταν στην εποχή των... Σε Νιρβάνα οικονομικό θα λέγαμε. Ναι. Ναι. Υπήρχε ευμάρεια, υπήρχε ανάπτυξη, τώρα υπάρχει ύφεση. Και η ύφεση αυτή είναι μεταδιδόμενη. Αν καταρρεύσει η Ελλάδα, θα καταρρεύσουν τα χρηματιστήρια και άλλων χωρών. Και αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει όλα αυτά τα παρεπόμενα που είπαμε. Την ανέχεια, την κοινωνική αναταραχή, την πολιτική και πολιτιακή ανομαλία και τον πόλεμο. Και ίσως αυτό είναι το σχέδιο κάποιων. Να δημιουργήσουν όλη αυτή την κατάσταση, ώστε μετά να έρθουν και να πούνε πρέπει να αλλάξει το οικονομικό σύστημα εφόσον υπάρχει αυτή η εξαθλίωση, εφόσον δεν υπάρχει ρευστό, εφόσον κατέρευσαν τα χρηματιστήρια, να βρούμε ένα άλλο σύστημα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης με το μικροτσιπ, το οποίο θα είναι, ας το πούμε έτσι, η λύση στα προβλήματα της κοινωνίας. Νομίζω ότι είναι σχέδιο κάποιων σκοτεινών κέντρων που θέλουν να φέρουν την παγκόσμια κυβέρνηση, αυτήν για την οποία ακούγονται τόσα πολλά από χίλια επισήμων και Ελλήνων πολιτικών. Η νέα εποχή ακούστηκε κατά κόρον, ναι, από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου. Νέα εποχή. Ναι, νέα εποχή. Παγκόσμια διακυβέρνηση. Θέλουμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση τώρα. Όλα αυτά σημαίνουν κάτι. Ότι είναι από πριν σχεδιαζόμενα. Δηλαδή δεν είναι νοσηρά σενάρια, έτσι. Καθόλου νοσηρά. Φαντασία είναι καθόλου πραγματικότητα και επιβεβαιώνεται καθημερινά. Είναι πραγματικότητα. Υπάρχει μια αλληλουχία νοημάτων και το puzzle συνδέεται. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Για τον barcode κανένας δεν βγήκε, όταν εμφανίστηκε τον barcode, κανένας δεν βγήκε να πει τι είναι αυτό. Αποφάσισε κάποιος, κάποια κέντρα αποφάσισαν, κάποια κέντρα οικονομικής εξουσίας αποφάσισαν. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι υπήρχε αυτό το σχέδιο από πριν. Τώρα σε όλα τα σούπερ μάρκετ υπάρχει ο γραμματός κώδικας σε όλα τα προϊόντα και υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία ελέγχουν, ας το πούμε έτσι, το τι ποια προϊόντα φεύγουν, πόσο κοστίζει το προϊόν, αν έχει έκπτωση, όλα αυτά αυτόματα. Αύριο μεθαύριο, ενώ έχουν περάσει και στα ζώα, στις αγελάδες για παράδειγμα, στα αυτιά, υπάρχει το barcode, στα σκυλιά. Στα σκυλιά υποχρεωτική είναι η εφύτευση μικροτσιπ, δεν υπάρχει barcode, είναι υποχρεωτική εφύτευση μικροτσιπ. Εντάξει, το οποίο αυτό περιέχει μέσα τον γραμματικό κώδικα. Αυτό αύριο μεθαύριο θα βγει, όχι θα βγει, βγήκε για τους ανθρώπους, για το χέρι, αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος στην Αποκάλυψη. Δεν μπορεί να διαψεύδονται οι Άγιοι, δεν γίνεται. Και στην πραγματικότητα οπότε, όμως υπάρχει οπότε, μια επανάληψη των προφητιών. Οπότε πιστεύουμε στις προφητείες. Πιστεύουμε στις προφητείες, πιστεύουμε στους Αγίους μας, στους Ορθοδόξους Αγίους. Γιατί υπάρχουν και προφητείες εντός εισαγωγικών, σε λαούς, έτσι, σε άλλες θρησκείες, οι Μάγια, ξέρω εγώ, οι Μουσουλμάνοι περιμένουν έναν, ας πούμε, Μεσσία, οι Εβραίοι περιμένουν και αυτοί ένα Μεσσία, οι Βουδιστές ένα Μεσσία, όλοι προφητεύουν για κάτι, προφητεύουν για το μέλλον. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι οι Ορθόδοξοι Άγιοι λένε την αλήθεια φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, ακριβώς για να προφυλαχθούμε από τα επερχόμενα δεινά. Και αφού διαβάζουμε εδώ ορθόδοξες εκδόσεις, τις οποίες έχει εγκρίνει και η Εκκλησία της Ελλάδος, και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αγοράσουμε βιβλία από τηλεπολιτές, γνωστούς τηλεπολιτές, οι οποίοι αναμειγνύουν μαγεία με θεούς και πολέμαρχους και όλο αυτό το
τον Αχταρμά, ναι. Και νομίζω ότι δεν κάνουν κακό. Υπάρχει βεβαίως μία δόση. Εγώ τον παρακολουθώ έτσι τον συγκεκριμένο κύριο, τον παρακολουθώ. Εν πάση περιπτώσει όμως έχω και τις αντιρρήσεις μου. Έτσι. Βέβαια, ακούγονται πολλά και μέσα από τον Ορθόδοξο χώρο. Και είναι λυπηρό το φαινόμενο ακούμε και οι ιερείς της Εκκλησίας μας να φτάνουν σε σημείο με τόσο έτσι δογματισμό να αναφέρονται με ημερομηνίες συγκεκριμένες. Προφανώς και αυτό είναι πλάνη. Είναι πειρασμός. Μπορεί σε όλους μας να συμβαίνει αυτό και να λέμε, να εικάζουμε ας πούμε ότι τον επόμενο μήνα ή ας πούμε υπάρχουν προφητείες που μιλάνε με ημερομηνίες ας πούμε. Ο Άγιος Κωνσταντζας λέει ας πούμε, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα σε ημερομηνίες, αλλά πάση περιπτώσει λέει με ημερομηνίες κάποια γεγονότα. Υπάρχει αυτός ο πειρασμός έντονα σε πολλούς ανθρώπους, αλλά δημόσια το να βγάζεις ας πούμε ένα βιβλίο όπως κάποιος κληρικός και επειδή η σύνοδος ας πούμε δεν αποδέχεται το βιβλίο να καταδικάζεις τη σύνοδο είναι πλάνη, και εντάξει, να αποτυχίζεσαι από την εκκλησία, αυτό είναι πλάνη. Μπορεί ο άνθρωπος συγκεκριμένος όντως να έχει κάνει μια καλή δουλειά και να υπάρχει ας πούμε μια μεγάλη δόση αλήθειες, αλλά νομίζω ότι θέλει λίγο να είμαστε επιφυλακτικοί και εμείς οι ίδιοι που πολλές φορές βγαίνουμε και μιλάμε και λέμε ας πούμε για κάποιες ημερομηνίες. Να ξεκινήσουμε από τις προφητείες νομίζω του ενός από τους σεβαστούς γέροντες της Ορθοδοξίας, ένας Άγιος της Ορθοδοξίας, ένας νέος Άγιος, ο γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης. Μιλάει για πάρα πολλά θέματα και κυρίως για τα εθνικά θέματα. Και πρωτού ξεκινήσετε να μας πείτε τη δική σας σχέση με τον Γέροντα Παΐσιο, το γνωρίσατε στο Άγιο Όρος. Για εθνικά θέματα μιλάει και ο Άγιος Βερίας, να τα πούμε αυτό. Πολλές φορές μίλησε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Στοχευμένα δεν βγαίνει πολλές φορές, αλλά στοχευμένα βγαίνει. Και για την σημερινή οικονομική κατάσταση και ενάντια στα όσα επιβάλλονται και στους πιστούς της Μητρόπολης και γενικά στον ελληνικό λαό μίλησε. Τελικά έτσι δεν πρέπει να είναι, κύριε Σποτάδες, πέρα από το δημοτικό ρόλο και την. Κοίταξε, νομίζω το φιλανθρωπικό να έχουν και τέτοιο ρόλο εθνικό. Ναι, βεβαίως. Σε εμάς στην Ελλάδα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί πλέον η Ορθοδοξία από τον Ελληνισμό. Όσο κι αν κάποιοι θέλουν να επιστρέψουμε σε αρχαίες καταστάσεις. Νομίζω ότι και αυτοί ίσως οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια πλάνη, σε μια σύγχυση, προσπαθούν να στηριχθούν στο παρελθόν. Καλό είναι το παρελθόν, καλή είναι και οι αρχαίοι μας, σοφότατοι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει διαμορφωθεί πλέον στο έθνος μας μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Αυτή την ταυτότητα νομίζω ότι την κρατάει η πλειονότητα των ιεραρχών και των ιερέων. Και ειδικά εδώ στη Μακεδονία που υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της ονομασίας, της καπήρευσης του ονόματος από τους γείτονες. Εδώ στην Ελλάδα γενικώς υπάρχει ευαισθησία από όλους τους Έλληνες, ακόμα και από αυτούς οι οποίοι ίσως δεν ασχολούνται έτσι με εθνικά θέματα. Σε περιόδους κρίσεως υπάρχει μια συσπήρωση του ελληνισμού. Όλοι προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, χαιρόμαστε που προοδεύει η πατρίδα μας, λυπούμαστε που κάποιοι μας πολεμούν. Είναι ίσως το DNA των Ελλήνων τέτοιο. Και βεβαίως εδώ η Εκκλησία έχει και αυτή το ρόλο της. Ενοποιητικός παράγοντας του λαού, της κοινωνίας, του έθνους. Και νομίζω ότι έχουν λόγο
και οι Μητροπολίτες και για τα εθνικά και θέματα. Και να ξεχάσαμε βέβαια και τον Άγιο Εδέση εδώ, τον Άγιο Ιήλ, και, και αυτός είναι μεγάλη μορφή και συγγραφική μορφή και λαμπρός ρήτορας και είναι η καλοκάγαθη μορφή της Ορθοδοξίας. Ένας Άγιος άνθρωπος. Να είναι καλά και του ευχόμαστε καλή σαρκωστή και αυτό. Έτσι να ξεκινήσουμε με τις προφητείες του Γέροντα Παϊσίου λοιπόν, για τα εθνικά μας θέματα, τα οποία αφορούν πάρα πολύ κόσμο και έχουν γραφτεί κατά κόρον βιβλία για τα εθνικά θέματα. Με αυτά που είπε ο Γέροντας Παΐσιος, δεν ξέρω αν όλα είναι ρίσεις του Γέροντα ή έχουν ακούσματα από εδώ και από εκεί. Να πω στο σημείο αυτό ότι οτιδήποτε υποθεί για τον Γέροντα Παΐσιο είναι βάση των όσων έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία που αφορούν το πρόσωπό του και ακριβώς θα ληχθεί όχι για να τρομοκρατήσει, αλλά για να δώσει, εν πάση περιπτώσει, έτσι, ένα στίγμα των, του προαιρετικού χαρίσματος και των προφητιών που έχει πει ο Άγιος. Να πούμε και για τη δική σας προσωπική εμπειρία με τον Γέροντα Παΐσιο. Να κάνω μια παρένθεση. Λοιπόν, τον γνώρισα το 1993 νομίζω. Μου είπε κάποια πράγματα ο πατήρ Παΐσιος, ο μακαριστός γέροντας, ο σύγχρονος αυτός Άγιος. Μου είπε για την πόλη, εμένα τότε ο καημός μου, σας είπα ότι από την παιδική μου ηλικία και επειδή είχα έτσι και μια επαφή με το θέατρο, είχαμε ανεβάσει ένα θεατρικό έργο της Μοναχής Ολυμπιάδας, η πόλη σε άλλο, με τον πατέρα Γεράσιμο Μπεκέ, ο οποίος είναι στο γραφείο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως. Και εσείς εκεί διακονείτε τώρα στην γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεως, δηλαδή, εγώ έκανα τότε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, εκείνος έκανε τον Μάμπετ, είχαμε έτσι λίγο παθιαστεί. Εν πάση περιπτώσει, το ρώτησε τον Γέροντα, λέω πότε θα την πάρουμε την πόλη, μου λέει εμείς να χωρίς, δεν θα την πάρουμε, πότε θα μας την παραδώσουν, θες να πεις. Λέω ναι, πότε θα μας την παραδώσουν. Λέει, έλα μου, έτοιμο είναι, εντάξει, μη συνεχωριέσαι. Τι έτοιμο, πότε? Λέει, θα κάνει υπομονή. Όταν θα έρθει η ώρα, θα φροντίσει ο Θεός. Εντάξει, είπαμε κάποια πραγματάκια. Μου είπε κάτι που σας συγκλώνησε όμως, νομίζω ότι ένα γεγονός που σας έχει συγκλονίσει από τότε και πρωτού περάσουμε στη διαφημιστικά διάλειμμα, ένα γεγονός σας συγκλώνησε, αυτό που σας είπε για το πού θα είστε. Πείτε το έτσι για να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτό, ας πούμε. Είναι ανακοινώσιμο και είναι συγκλονιστικό. Ανακοινώσιμο. Τι βλέπει ο Γέροντας Παΐσιος για τον πατέρα Στυλιανό 20 χρόνια πριν. Ναι. Μου είχε πει όταν θα γίνει, ας πούμε, θα περάσουμε ας περιπτώσει με τον Άγιο Δημήτριο να σε πάρουνε. Από τον Άγιο Δημήτριο. Γιατί με ρώτησε πού μένεις, λέω κοντά στον Άγιο Δημήτριο. Όταν θα έρθει η ώρα, λέει, θα περάσουμε τον Άγιο Δημήτριο. Και πριν από λίγες μέρες, ο Σεβασμιώτος, παράλληλα με τα εφημεριακά μου καθήκοντα στον Μητροπολιτικό Ναό της Νάουσας στη Μεταμόρφωση, με διόρισε και προϊστάμενο στον Ιερό Ναό Άγιο Δημητρίου Αρκοχωρίου. Να λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος. Που ήρθε στη ζωή σας. Ο οποίος ξαναήρθε πάλι. Ποτέ δεν έφυγε, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα από ένα διαφορετικό πόστο τον διακονώ. Και εντάξει, ίσως το ερμηνεύει κανείς ότι τελικά κάτι έβλεπε ο Άγιος. Μάλιστα. Αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε κοντά μας τον δεσιμολογιώτα του πρωτοθεσβήτρου του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Στυλιανό Μακρύ, διδάκτρο θεολογίας και συγγραφέα ημογράφο, με τον οποίο συζητάμε για τις προφητείες και τους γέροντες της Ορθοδοξίας και το πώς αναλύονται αυτές σήμερα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε με τόσο ενδιαφέροντα μας λέει ο δεσιμολογιότατος. Επιστρέφουμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα αφού ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής. Κοντά μας ο δεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρας Στυλιανός Μακρύς. Πατέρα Στυλιανέ, συζητάμε για σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν όχι μόνο τους συμμαθιώτες του Πελαίους, όλο τον ελληνισμό, ορθοδοξία και την οικουμένη θα έλεγα. Μιλάμε για αυτά που θα γίνουν σε λίγο χρονικό διάστημα και θα είναι σημαντικά τα συγκλονιστικά γεγονότα. Συνεχίζουμε με το τι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος για τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, ο πατήρ Παΐσιος ήταν ένας μεγάλος πατριώτης, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα.
Είπε πάρα πολλές προφητείες. Νομίζω ότι μπορούμε να συνοψίσουμε κάπως αυτό το πλήθος των προφητείων του Γέροντος Παϊσίου και να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Ο πατήρ Παΐσιος εν πρώτης διέβλεψε ότι θα επιβληθεί στη χώρα μας αυτό το δημόσιο, το μεγάλο δημόσιο χρέος. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα έρθει σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η χώρα θα πεινάσει. Αυτό θα είναι αφορμή για να ζοριστεί όλος ο κόσμος στην Ελλάδα και θα έχει ως συνέπεια το κράτος το ελληνικό να μειώσει τις αμυντικές δαπάνες. Σήμερα είδα μια δημοσίευση στο διαδίκτυο που αφορούσε ακριβώς αυτό. Μείωση των αμυντικών δαπανών της χώρας. Αυτό συν το γεγονός ότι υπάρχει η αποκλειστική οικονομική ζώνη την οποία η Ελλάδα ακόμη δεν έχει ανακηρύξει, αλλά εποφθαλμιών οι γείτονές μας σε εξανατολών, θα είναι μία αφορμή για να μπούμε σε περιπέτειες. Ήδη ένας Τούρκος βουλευτής με επερώτησή του προς τον υπουργό, τον κύριο Ταβούτογλου, έθεσε αυτό το ερώτημα αν το Θαλαμακονήσι και το Γοϊδρονήσι ανήκουν στην Ελλάδα ή είναι εδάφη τουρκικά. Και υπάρχει μια ασάφεια από την επίσημη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η οποία ξέρουμε ποια είναι. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ο Γέροντας, ο οποίος έλεγε, θα επιβεβαιωθεί μάλλον ο Γέροντας, ο οποίος έλεγε ότι με αφορμή τα 6 μίλια, τα 6 ναυτικά μίλια της Ελλάδος, την επέκταση των χωρικών υδάτων, την οποία έχουν θέσει ως όρο οι Τούρκοι για να μην γίνει πόλεμος, το λεγόμενο casus belli, θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν και να μπούμε ακριβώς σε περιπέτειες. Έλεγε λοιπόν ο Γέροντας Παΐσιος ότι με αφορμή αυτά τα γεγονότα θα μπούμε σε περιπέτειες με την Τουρκία. Θα μας κάνουν μια επίθεση και πάλι συγγνώμη, δεν τα λέμε αυτά για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος, έτσι, και δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν τα γεγονότα. Έτσι, μπορεί μετά από 100 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί τώρα, αλλά πρέπει να μας προβληματίζει. Λέμε ακριβώς τι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Δεν λέμε δικά μας πράγματα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Οπότε δεν γίνεται πάντως μετά από 100 χρόνια. Προφανώς ο Γέροντας Παΐσιος λέει ότι θα γίνουν στην δική σας τη γενιά. Στους χρόνους αυτούς. Ναι. Τα πράγματα δείχνουν κάτι. Υπάρχει μεγάλος, τεράστιος, ορεκτός πλούτος στην Κρήτη, στο Αιγαίο, στο Καστελόριζο, το οποίο αμφισβητούν οι Τούρκοι. Ακούγονται φωνές από το εξωτερικό για εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, για πώληση νησιών στους Τούρκους από Αυστριακούς υπρουγούς. Πράγματα δηλαδή τα οποία δείχνουν ότι κάτι υπάρχει, κάτι υπάρχει από πίσω. Ίσως να είμαστε κοντά, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι οι προφητείες του Παϊσίου σε σχέση με την γεωπολιτική και την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα συμφέροντα, τα αμφωτέρωθεν συμφέροντα Ελλάδος και Τουρκίας, δείχνουν εν πάση περιπτώσει ότι είμαστε ίσως κοντά σε κάποια γεγονότα. Αυτό θα σημάνει μία σύραξη με την Τουρκία, μία πρόκληση των Τούρκων. Θα σημάνει αυτομάτως μεγάλη πείνα στην Ελλάδα.
Θυμηθείτε ότι το 87 νομίζω ήταν το σεισμικ, πότε είχε γίνει εκείνη, εκείνη η κρίση. Μάρτιο, όλες οι κρίσεις γίνονται Μάρτιο. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχαν αδειάσει τα ράφια του σούπερ μάρκετ, υπήρχε έτσι μεγάλη ανασφάλεια στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μας συμφέρει μια πολεμική σύραξη από οικονομικής απόψεως. Θα υπάρχει πλήρης εξαθλίωση. Αυτό το λέει και ο πατήριος Φωτοπεδινός, ότι σε, μια, τέτοια, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πεινάσει η Ελλάδα. Τώρα ήδη πεινάει η Ελλάδα, έτσι. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Φανταστείτε λοιπόν σε μια τέτοια εμπόλεμη κατάσταση πόσο θα δυσκολεύσουν τα πράγματα. Και βεβαίως ίσως αυτό να είναι αφορμή για να επέμβουν κάποιες δυνάμεις να διευθετήσουν τα πράγματα, τα ελληνοτουρκικά πράγματα. Για τα οποία, αν θέλετε, συνεχίζουμε να ομιλούμε. Βεβαίως, είναι λοιπόν, σημαντικά αυτά που λέτε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος ότι όταν θα μπει η Ελλάδα σε μια πολεμική σύραξη με την Τουρκία θα κατέβουν οι Ρώσοι. Θα επέμβουν οι Ρώσοι. Οι οποίοι έχουν και αυτοί συμφέροντα. Πριν από λίγες μέρες έγινε μια αερομαχία μεταξύ Τούρκων και Ρώσων. Αυτό κάτι σημαίνει. Οι Ρώσοι βλέπουν ότι η Τουρκία προσπαθεί να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πρώτος στόχος των πυρηνικών κεφαλών πυράβλων της Ρωσίας είναι η Τουρκία, η οποία στην Μαλάτια κάτω ας πούμε προς το στο υπογάστιο, στο ανατολικό υπογάστιο, ναι, προς τη Συρία ας πούμε υπάρχει εκεί ναυτική υπάρχει εκεί βάση του ΝΑΤΟ η οποία στρέφεται προφανώς κατά της Ρωσίας. Αυτό οι Ρώσοι δεν το θέλουν και τα πράγματα δυστυχώς θα οδηγηθούν κάποια στιγμή εκεί. Γιατί είπαμε τα συμφέροντα των ισχυρών βάζουν στη μέση τους αδύναμους και τους διαλύουν, τους ποδοπατούν. Και ίσως η Τουρκία να έχει αυτή την τύχη. Το λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι θα διαλυθεί η Τουρκία, θα τη διαλύσουν. Ακούγονται πολλές φορές. Εγώ θυμάμαι πριν από 15 περίπου χρόνια ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ο κ. Γιούρτσης, κοινωνιολόγος, κορυφαίος, αποδεκτός και σεβαστός από όλη την, από την παγκόσμια έτσι, πανεπιστημιακή κοινότητα της κοινωνιολογίας, μας έλεγε ότι συζητώντας με Τούρκους εκείνο τον καιρό, με Τούρκους συναδέλφους του, του είπαν ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα διαλυθεί. Κοινωνιολογικά βεβαίως, αυτοί ερμηνεύοντας. Εν πάση περιπτώσει, ακούγονται και πολλές φορές ότι θα δημιουργηθεί κράτος του Κουρδιστάν. Υπάρχει αντιπαλότητα σε σχέση με τους Αρμενίους. Υπάρχει εσωτερικός πόλεμος μέσα στο κράτος του τουρκικό. Διάφορες φυλές, διαφορετικές φυλές, διάφορες μειονότητες οι οποίες θέλουν να σπάσουν αυτό το συνεκτικό κρίκο της σημαίας της, του τουρκισμού, του κεμαλισμού που συνέδε μέχρι τώρα όλους αυτούς τους λαούς. Ο οποίος καταραίει ο κεμαλισμός αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Βλέπουμε έναν νεοοθωμανισμό να επανέρχεται στο προσκήνιο με τον Ερντογάν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Προσπαθεί βέβαια να κάνει ένα, ξέρετε, την Οθωμανική Αυτοκρατορία ξανά να δημιουργήσει ο Ερντογάν. Γι' αυτό και βλέπετε τις παρεμβολές που έχει και στη Συρία και στα όμορα και οι Ισλαμικά κράτη. Τι θα πάθουν όμως οι Έλληνες, δεν λέει ο Ερντογάν. Νομίζω ότι η Τουρκία. Δεν θα πάθουν τίποτα. Τώρα ένα λεπτό. Νομίζω ότι η Τουρκία βλέπει ότι χάνει πλέον
τη δύναμή της, το σθένος της, και ίσως αυτό να σημαίνει κάτι. Ίσως αυτό να σημαίνει κάτι. Για την Ελλάδα το μόνο που θα πάθουμε είναι κάποιες γλατζουνιές. Ίσως κάποιοι έτσι αναφέρει. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, ναι, μόνο γλατζουνιές. Δεν θα χυθεί ελληνικό αίμα, δηλαδή δεν θα πάθει κανένας τίποτα, κανένας δικός μας. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια σαφήνεια όσον αφορά την διάρκεια, ας πούμε, της πολεμικής σύραξης και ποια θα είναι τα αποτελέσματα και οι συνέπειες του σε αυτούς που θα συμμετέχουν άμεσα στο στρατό, ας πούμε. Σίγουρα κάποιες υλικές ζημιές, ευτυχώς λέει ο Γιώργος Παΐσιος, σε ψυχολογικό δεν θα υπάρχουν έτσι απώλειες. Αντιθέτως για τους Τούρκους μιλάει και ο Γέροντας και λέει ότι θα διαλυθούν. Θα πάρθει μεγάλη καταστροφή ο τουρκικός στρατός, το τουρκικό ναυτικό από τους Ρώσους, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να κατέβουν νοτιότερα. Βλέπουν ότι τα συμφέροντά τους θίγονται με τους Αμερικάνους να προσπαθούν να βάλουν χέρι στο Ιράν. Η Ρωσία είναι ζωντανή και θέλει να παίξει, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι. Είναι και υπερδύναμης. Υπερδύναμης ή υπερδύναμης. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άνδρες ισχυροί και φιλόδοξοι, όπως είναι ο Πούτιν, οι οποίοι, ας πούμε, δεν αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους. Δεν αφήνουν τίποτα να πάει χαμένο και καλά κάνουν οι άνθρωποι τα συμφέροντά τους. Σε αντίθεση με εμάς, οι οποίοι δυστυχώς τα έχουμε ξεφουλήσει όλα. Ο πατήρ Παΐσιος λέει ότι η πείνα μόνο θα είναι το βασικό, ας το πούμε έτσι, αρνητικό αποτέλεσμα όλη αυτής της καταστάσεως. Κατά τα άλλα, δεν θα έχουμε απώλειες, πολεμικές απώλειες που θα στοιχήσουν, ας πούμε, τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Από εκεί πέρα θα είμαστε θεατές. Έτσι λέει ο πατήρ Παΐσιος. Των μελώντων συμβόσεις. Των μελώντων. Όταν θα μπει η Ρωσία στο παιχνίδι με την Τουρκία και κατά συνέπεια θα βλέπουν και οι νατοϊκοί ότι θίγονται τα δικά τους συμφέροντα, θα μπουν και αυτοί στο παιχνίδι και θα εμπλακούν μεταξύ τους. Η Τουρκία θα διαλυθεί, θα δημιουργηθούν 3-4 κρατήδια, εμείς θα πάρουμε κάποια στιγμή τα δικά μας εδάφη, θα δημιουργηθεί το κουρδικό κράτος, θα πάρουν οι Αρμένοι κάποια εδάφη τους, ένα μεγάλο μέρος των Τούρκων θα σκοτωθεί από αυτόν τον πόλεμο, θα υπάρχουν μεγάλες απώλειες στους Τούρκους, κάποιοι ήδη είναι κρυπτοχριστιανοί, κάποιοι άλλοι θα βαπτιστούν, που προφανώς μπορεί να υπάρχουν, που και σίγουρα υπάρχουν περισσότεροι, ας το πούμε έτσι, κρυπτοχριστιανοί ή και άλλες θρησκευτικές ομάδες που δεν έχουν τόσο σχέση με το Ισλάμ όσο με το Χριστιανισμό, όπως είναι, ας πούμε, οι Αλεβίτες, που είναι χαλαροί, είναι μουσουλμάνοι μεν, αλλά πιστεύω και στην Αιγυπτιάδα, ας πούμε, ναι, είναι κάπως λίγο περίεργη έτσι, η θεολογία τους, η πίστη τους, και ίσως οι άνθρωποι να κάποια στιγμή να θελήσουν να συμμετέχουν πλέον στην καινούρια, πώς να το πω, κατάσταση που θα δημιουργηθεί ως πολίτες μιας μεγάλης, ας το πούμε έτσι, Ελλάδος. Είναι η θρύλη και η κόκκινη μηλιά που με έλεγε η γιαγιά μου, έτσι, ότι θα πάρει κάποια από τα οράματα. Ναι, η κόκκινη μηλιά είναι ακριβώς πάνω από το ακροτήριο της Κύπρου. Εκεί, στα σύνορα κοντά με τη Συρία. Εκεί είναι η κόκκινη μηλιά. Που θα επιστρέψουν οι Τούρκοι στη Συρία. Ναι. Θα εμπλακούν, εν πάση περιπτώσει, οι μεγάλες δυνάμεις σε ένα μεταξύ τους πόλεμο, ο οποίος θα είναι δυστυχώς παγκόσμιος. Η Ελλάδα, όπως είπα, θα είναι θεατές. Στην Ελλάδα θα είμαστε θεατές. Και επειδή κάποιοι θα μας πούνε ότι λέμε παραμύθια, βλέπετε ότι ο γεωστρατηγικός χάρτης παγκόσμια εκεί δείχνει, βλέπετε τις εντάσεις που έχουμε και στο Ιράν και στην Συρία, όλα αυτά τα
τα φλέγοντα σημεία και για την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Έτσι, νομίζω ότι η Ρωσία δεν θα μείνει αμέτωχο σε μια επέμβαση. Να σας πω κάτι που έλεγε στη Συρία και στο Ιράν. Χρόνια ένας άγιος άνθρωπος, ένας άγιος επίσκοπος, ο Σιατίστης Αντώνιος, που έλεγε ότι όταν το κακό θα ξεκινήσει από τη Συρία, τότε να προσεύχεστε, να ξεκινήσετε να προσεύχεστε, γιατί θα ξεκινήσουν τα γεγονότα. Βλέπουμε στη Συρία ξεκίνησαν κάποια γεγονότα. Αυτό το πράγμα τώρα ο άνθρωπος πώς το είπε πριν από χρόνια, ας πούμε. Έχει πόσα χρόνια έχει που κοιμήθηκε, 4, 5, 6. Καμία σχέση τότε. Δεν διαφαινόταν τίποτα. Δεν διαφαινόταν τίποτα, δεν υπήρχε κάτι. Επιβεβαιώνονται σιγά σιγά και περιμένουμε ίσως καθ' ολοκληρία να επιβεβαιωθούν, ας πούμε, αυτές είναι οι προφητείες. Μια κινηματογραφική, αν θέλετε, επαφή με το θείο που έχουν αυτοί οι γεροντάδες και βλέπω πράγματα, προγνωρίζουν πράγματα τα οποία τα βλέπουμε σήμερα. Πάντως η CIA ερευνά τον Παΐσιο, μελετά τον Παΐσιο, ερευνά τις προφητείες. Σημαντικό. Εμείς εδώ ίσως τα παίρνουμε πολύ χαλαρά. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Ποιος ήταν ο Παΐσιος, ένα γεροντάκι, κάποιοι λένε, ή εν πάση περιπτώσει αναφέρονται στο μέλλον. Βλέπουμε όμως ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται μια κατάσταση. Μια άλλη μορφή της Ορθοδοξίας, η οποία προράττει και αυτή και λέει σημαντικά πράγματα για μένα, είναι ο Ιωσήφ Βατοπεδινός. Πλησιάζουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Και τα λέει έμετρα και φανταστικά, εκπληκτικά έμετρα. Ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, ο οποίος είχε μια οσιακή κίνηση, για όσους γνωρίζουν την κίνησή του. Ο γέροντας με το χαμόγελο. Με το χαμόγελο. Έχει ένα εκπληκτικό χαμόγελο. Να έχουμε την ευχή του και νομίζω ότι λέει φοβερά πράγματα και τα λέει σε έμετρο λόγο και γρήγορα. Λοιπόν, ο γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός, παρά τις όποιες κατηγορίες έτσι, που ελάχιστες, ας πούμε, του επεδόδησαν, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μορφή. Καταρχήν, να πούμε ότι ήταν ένας από την αδελφότητα που είχε ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, ο γέροντας Εφραίμ που είναι τώρα στην Αμερική, ο Ιωσήφ και ο Βατοπεδινός. Άνθρωποι ασκητές, άνθρωποι που έλειωσαν στην νηστεία και στην άσκηση. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην είναι, εν πάση περιπτώσει, να μην έχουν, αν δεν είναι Άγιοι, τουλάχιστον να μην έχουν άρωμα αγιότητος αυτοί οι άνθρωποι. Ο πατήρ Ιωσήφ Βατοπεδινός, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι προορατικός. Άσχετη η προορατικότητα με την αγιότητα. Δεν σημαίνει πάντοτε ένας Άγιος να είναι και προορατικός. Σε πάση περιπτώσει όμως αυτές οι προφητείες που είπε ταυτίζονται με αυτό που έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος. Δίνει κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Μιλάει για κάποιο αριθμό θυμάτων στον Παγκόσμιο Πόλεμο, 700 εκατομμύρια χωρίς τα γυναικόπαιδα. Δηλαδή, να φανταστείτε, ας πούμε, το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, κάτι για το οποίο μιλάει και ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Κωνσταντσας, και ο Άγιος Μεθόδιος Πατάρων, και ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχρηστών Σαλός, που έχουν πει προφητείες για τα γεγονότα. Για αυτή είναι έτσι προγενέστερη και αρκετά εκατοντάδες χρόνια πριν. Ναι, αλλά υπάρχει μία, ας το πούμε έτσι, μία σχέση όλων αυτών των προφητείων. Ίσως γιατί ένα είναι το πνεύμα που εμπνέει τους Αγίους να προφητεύσουν. Αλλά ο καθένας βεβαίως δίνει και το δικό του στίγμα, τη δική του προσωπική, ας το πούμε έτσι, αναφορά και λεπτομέρεια. Ο δε Ιωσήφ Βατοπεδινός συγκεκριμένα λέγει ότι θα εμπλακούν οι Νατοικοί σε ένα πόλεμο, ο οποίος θα ξεκινήσει στην Κωνσταντινούπολη, έξω από την Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή του Βυζαντίου. Θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Θα σκοτωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η Ελλάδα ευτυχώς δεν θα λάβει μέρος από τον πόλεμο και δεν θα πάθει τίποτα. Θα τη φυλάξει ο Θεός. Θα επεκταθεί μετά
ο πόλεμος αυτός θα κατέβουν οι Ρώσοι στα νότια. Το λέει και ο πατήρ Παΐσιος κατά κόρον αυτό το πράγμα. Ότι η δεύτερη φάση του Παγκοσμίου Πολέμου θα είναι έξω από το Ισραήλ. Θα συμμαχίσει η Ρωσία με την Κίνα. Θα περάσουν τον Εφράτη ποταμό 200 εκατομμύρια στρατού που λέει και η αποκάλυψη, τόσο μεγάλος αριθμός ώστε θα ξηραθεί, λέει, ο ποταμός Εφράτης, και εκεί θα γίνει η μεγάλη μάχη του Αρμαγεδόνα που λέει και η αποκάλυψη. Είδα μυριάδες μυριάδων στρατού, και ίσως όλο αυτό το σκηνικό του πολέμου να είναι και τεχνιέντος κατασκευασμένο, προκατασκευασμένο από κάποιους οι οποίοι, είπαμε, θέλουν να φέρουν την πλήρη υποταγή στα νέα οικονομικά δεδομένα δια της πλήρους εξαθλιώσεως. Στα ίδια γεγονότα αναφέρεται και μια νέα σύγχρονη ουσιακή μορφή της Ορθοδοξίας, ο γέροντας Εφραίμ στην Αριζόνα, που είπατε, και ο οποίος είναι πνευματικός στην αδελφότητα πάνω της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, τη γυναική αδελφότητα εκεί για την γέροντα τη Μεθοδία. Αναφέρεται στο σκηνικό αυτό, στην παγκόσμια κρίση, στα πυρηνικά που είναι έτοιμα να βγουν έξω από τα καράβια στο Ιράν και στην Συρία. Νομίζω ότι έχουν βγει εκεί προς τη Συρία, στη Μεσόγειο, έχουν βγει τα πυρηνικά. Έχουν βγει. Έχουν βγει καράβια με οπλισμό πυρηνικό. Τελικά, πατέρα Στυλιανέ, μιλάνε όλοι και οι γέροντες για αυτή την πείνα, η οποία θα είναι δύσκολη. Είναι αυτή που περνάμε τώρα ή αναφέρονται σε μελλοντικό γεγονός? Δεν είναι αυτή που περνάμε τώρα, αναφέρεται σε μελλοντικό γεγονός. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να δούμε αν υπάρχει έστω και ένα ενδεχόμενο να γίνει κάτι, ποιες θα είναι οι συνέπειες του. Σύντομα, βέβαια, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, ναι. Φτάνουμε στο τέλος. Αν είναι ένας πόλεμος να επιφέρει πείνα, αν είναι εφικτό ένας πόλεμος να επιφέρει πείνα, αν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα έρθει μια μεγάλη πείνα. Αν γίνει πόλεμος. Μακάρι να μην γίνει και μακάρι να μην έρθει πείνα. Και προφανώς δεν αναφερόμαστε και σε ημερομηνίες. Η εκπομπή δεν είναι να εκφοβήσουμε τον κόσμο. Ναι, όχι να εκφοβήσουμε τον κόσμο. Ούτε μήνα ούτε χρόνο. Εμείς περιγράφουμε τα γεγονότα και το τι λένε οι γέροντες της Ορθοδοξίας. Και χρειάζεται τελικά να ανησυχούμε, πατέρα Στυλιανέ? Καλό είναι να έχουμε την ανησυχία. Και πώς να ετοιμαστούμε? Την καλή ανησυχία. Πνευματικά ή υλικά? Και από τα δύο, νομίζω. Και πνευματικά και υλικά. Πρωτίστως βέβαια πνευματικά να είμαστε έτοιμοι. Διότι αν έχουμε τα υλικά αγαθά, αλλά μας λείπει ο Θεός, δεν κάνουμε τίποτα. Τότε χαμένη είναι η ζωή μας. Χωρίς Θεό η ζωή μας είναι χαμένη. Πρέπει να ανακαλύψουμε τον χαμένο Θεό μέσα μας, για να μπορέσει να έχει και αξία και να έχουν αξία και τα υλικά αγαθά, να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε δοξάζοντας τον Θεό. Βέβαια, σε περιόδους, ας πούμε, κρίσεως, να το σημειώσουμε και αυτό το πράγμα που ίσως το ξεχάσαμε. Λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι όταν οι Τούρκοι θα πάρουν την πρεσβεία τους από την Ελλάδα και οι Έλληνες από την Τουρκία, τότε πρέπει να λέμε τις πρεσβείες στρατόκους όσων όσων είμαστε, και πρέπει να ετοιμαστούμε, γιατί από πίσω έρχεται πόλεμος. Είναι θέμα ημερών. Αυτό ας είναι το σημείο. Όποτε το δούμε, σε 10 χρόνια, σε 100 χρόνια, σε ένα μήνα, όποτε δούμε να έρονται οι πρεσβείες, αυτό θα είναι σημάδι ότι από πίσω ακολουθεί πόλεμος. Αυτό βεβαίως το είπε ο Παΐσιος ως προόραση. Βεβαίως δεν χρειάζεται, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι ερμηνεύοντας το από διπλωματικής, ας πούμε, ή πολιτικής απόψεως, ότι δεν μπορεί να συμβεί, έτσι, ή ότι είναι κάτι το παράλογο αυτό που είπε ο γέροντας. Πράγματι, όταν έρονται οι πρεσβείες δύο χωρών, πιθανόν, το πιο πιθανό είναι να ακολουθήσει πόλεμος. Αν λοιπόν δούμε αυτό το γεγονός, τότε να είμαστε σίγουροι πλέον ότι εκεί τα πράγματα θα πάρουν όλη αυτή την τροπή, την τροπή που αναφέρθηκε οι Άγιοι μας.
Τώρα θα μου πείτε τι να κάνουμε, να πάμε σε σούπερ μάρκετ? Όχι, δεν χρειάζεται. Καλό είναι βέβαια για πάνε ενδεχόμενων να έχουμε λίγο αλεύρι, λίγο λάδι, κάποια βασικά είδη διατροφής και ίσως λίγο περισσότερα από τις δικές μας ανάγκες για να μπορούμε να δίνουμε και σε κάποιους άλλους που δεν θα έχουν εκείνο το διάστημα. Μέσα περιπτώσει, το θέμα είναι να αποθηκεύσουμε πνευματική τροφή. Και αυτή είναι την αποθηκεύουμε από τώρα. Και νομίζω ότι, πατέρα Στυλιανέ, αν θέλετε, όλος σε αυτήν τη δύσκολη εποχή που ζούμε, υπάρχει και κάτι καλό. Έτσι. Ο κόσμος ξεπέρασε τις πολλές απολαύσεις και τα υλικά αγαθά και αρχίζει να επιστρέφει πλέον στην οικογενειακή ζωή, στη θαλπορή. Να βιώνει, αν θέλετε, και τον πόνο, να ζει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το καλό της κρίσης ήταν αυτό τελικά. Να επιστρέφει στην κυβωτό της σωτηρίας. Ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε εντελώς διαφορετικά πλέον τα πράγματα. Εγώ το ζω έτσι με τα παιδιά μου, τα οποία κάποτε, ας πούμε, αφήναν φαγητό, τώρα είναι αναγκασμένα να τρώνε όλο το φαΐ. Είναι αναγκασμένα να αγαπούνε, ας πούμε, και τα μπιζέλια και τη φακή και τα φασόλια. Είναι μικρά βέβαια παιδάκια, εντάξει, ξέρετε τα παιδιά, είναι λιχούδικα. Επιστροφή στο μέλλον, θα λέγα, γιατί το μέλλον της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας είναι συνυφασμένο. Φίλες και φίλοι, κοντά μας είχαμε τον πατέρα Στυλιανό Μαγρή, έναν καλό φίλο και αδελφό από την Άουσα, πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, διδάκτορα θεολογίας, εφημέριο και στην μεταμόρφωση της Νάουσας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα μας έδωσε τα δικά του φώτα αναφορικά με τους γέροντες της Ορθοδοξίας και τα όσα προείπαν για το τι μέλη γενέστε στην χώρα μας, στην Ελλάδα και στο παγκόσμιο και σκηνικό χάρτη. Ναι, εγώ να σε ευχαριστήσω. Δεν έδωσα δικά μου φώτα. Έδωσα φώτα φωτεινών ανθρώπων, φωτεινών Αγίων. Αυτά μπορεί κανείς μπορεί να τα βρει και στα βιβλιοπολία, τα βιβλία για τους γεροντάδες, στο διαδίκτυο. Με πολύ προσοχή πάντοτε και χωρίς να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, όπως έλεγε και ο Άγιος Πατριάρχης των Σέρβων, ο Παύλος, η Ελλάδα είναι ανίκητη. Θα περάσουμε μπόρα, αλλά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλά για μας και θα έρθει και μεγάλη οικονομική ευμάρεια. Τέτοια, ώστε οι φτωχοί, λέει, στην Ελλάδα, λένε οι Άγιοι, οι πατέρες, θα τρώνε μέχρι σαν κουτάλια. Θα βγάλει η γη τους θησαυρούς της, όλοι οι Άγιοι το λένε αυτό, και ο Κοσμάς ο Τολός, και ο Ανδρέας ο Διαχαστός Αλός, θα βγάλει τους θησαυρούς της, η γη, και θα τρώνε μέχρι σαν κουτάλια. Θα γίνουν μεγιστάνες όλοι, θα ζουν σαν μεγιστάνες. Και θα ζουν βέβαια ορθόδοξα και ελληνικά. Ναι, ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να ακούσετε ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε. Καλή σας νύχτα.